Η ημερήσια έκθεση ήταν αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε για τον κορονοϊό. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα μαζί σας. Θα είμαστε σήμερα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου μέχρι τις 7.30 όπως κάθε ημέρα. Τα στοιχεία που παρακολουθήσαμε στην ημερήσια έκθεση για τον COVID-19 είναι χθεσινά και από ώρα σε ώρα θα έχουμε τις νέες ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Οι προγνώσεις κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, πολύ περισσότερα από όσα είδαμε χθες. Κάτι που δεν αποκλείεται, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να αναγκάσει το κυβερνητικό επιτελείο σε νέες ανακοινώσεις για τη λήψη περισσότερων μέτρων μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μέτρα που ίσως να μην αποκλείουν άλλες περιοχές της χώρας, παρά να πάμε σε ένα γενικευμένο lockdown πανελλαδικά. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Προς το παρόν, Σέρρες και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη και Σέρρες βιώνουν τη δεύτερη ημέρα του lockdown με απαγορευτικά μέτρα, κλειστό λιανεμπόριο και ένα take away που γίνεται μπαλάκι ανάμεσα σε αποφάσεις που αλλάζουν και ξαναλλάζουν έπειτα από παρεμβάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στην Θεσσαλονίκη σήμερα, επισκέφτηκε την πόλη και είχε σειρά επαφών τόσο με υγειονομικούς φορείς όσο και με εκπροσώπους παραγόντων όσο και με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων. Ξενοδοχεία, εμπόριο και εστίαση. Αυτούς τους τρεις κλάδους εκπροσώπησαν οι άνθρωποι που συνάντησαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε λόγο για ευθύνες της πολιτείας και όχι μόνο των πολιτών. Όλοι οι εκπρόσωποι των τριών κλάδων που προαναφέραμε περιέγραψαν στον Αλέξη Τσίπρα μια ζωφερή πραγματικότητα που διαμορφώνει το δεύτερο lockdown στα ξενοδοχεία, στον εμπορικό κόσμο και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Θεσσαλονίκης. Οι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών ανέφεραν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν επαρκούν και τόνισαν ότι χρειάζονται γενναίες χρηματοδοτήσεις για να κρατηθούν όρθιες οι επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος επανεκλέχθη μάλιστα μετά τις εκλογές του Συλλόγου, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης, είπε ότι το εμπόριο δεν βγήκε ποτέ από την οικονομική κρίση και αμέσως μπήκε σε μια υγειονομική κρίση. Ανησυχούμε, τόνισε, για το αν μέχρι το τέλος της πανδημίας θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Υπήρξε απώλεια τζίρου κατά 50% μέσα σε 7 μήνες και τώρα ξαναγυρίσαμε στο μηδέν. Δεν φτάνουν τα μέτρα, σύμφωνα με τον κύριο Φιλιππίδη. Αντιλαμβάνομαι, είπε, δυσκολίες της κυβέρνησης στα οικονομικά, αλλά ίσως θα πρέπει να βρούμε σωστότερες λύσεις και να ξεχάσουμε το βιώσιμο και μη βιώσιμο και να γίνουν πιο οριζόντια τα μέτρα. Είμαστε όλοι εν δυνάμει μη βιώσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Για ανεπίτρεπτη απαξίωση του κλάδου της εστίασης, έκανε λόγο ο πρόεδρος των εστιατόρων, ψητοπολών και καφέ μπαρ του νομού Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Φιλοκώστας. Θα πρέπει να υπάρξει άμεση και σοβαρή χρηματοδότηση για να μπορέσουν να κρατηθούν οι επιχειρήσεις, τόνισε, ενώ από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης του Νομού, Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ, Μιχάλης Επιτροπίδης, ανέφερε ότι παρέδωσε στον κύριο Τσίπρα υπόμνημα με 4 προτάσεις, με πρώτη και κυριότερη την άμεση χρηματοδότηση μη επιστρεπτέας προκαταβολής για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να βγάλουν το χειμώνα αλλιώς, όπως τόνισε. Τα λουκέτα ίσως ξεπεράσουν τα χιλιάδες, ενώ οι θέσεις εργασίας σίγουρα θα είναι πάνω από 100.000. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μανδρίνος, ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Εστίασης Θεσσαλονίκης, Χρήστος Κουντούνης και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που οι μονάδες εντατικής θεραπείας, η μία πίσω από την άλλη, καταλαμβάνονται στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και οι υγειονομικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το σε τι κατάσταση θα περιέλθουν τα νοσοκομεία σε λίγες ημέρες. Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων,
και φυσικά αν γεμίσουν και δεν μπορούν να δεχτούν άλλους ασθενείς με κορονοϊό. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπαμε, μίλησε για σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και όχι μόνο των πολιτών, ζήτησε ενίσχυση του συστήματος υγείας με την πλήρωση θέσεων εργασίας σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης έπειτα από επαφές που είχε με γιατρούς και νοσηλευτές. Η κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας συνολικά, είναι δραματική. Και κάποιοι έχουν εγκληματικές ευθύνες για αυτή την ολιγορία, την αδράνεια, σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά τη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι επιδημιολογικοί δείκτες προδίκαζαν, διαμήνυαν σε όλους μας, έκουραν τον κόδωνα του κινδύνου, ότι θα έχουμε γεωμετρική αύξηση των σοβαρών περιστατικών και θα επιβαρυνθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παρ' όλα αυτά, μόλις μια εβδομάδα πριν, η Θεσσαλονίκη σχεδόν αμέριμνα γιόρταζε τον Πολιούχο, την 28η Οκτωβρίου, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Στο Μητροπολιτικό Ναό γινόταν λιτανία, παρουσία εκατοντάδων πιστών, αλλά και της πολιτιακής ηγεσίας και εκπροσώπων της κυβέρνησης, που κατά τα άλλα είχε αναστείλει την παρουσία εκπροσώπων της στη δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης, συνωστισμός πολιτών. Και η ευθύνη διαρκώς στον πολίτη. Καμία ευθύνη στις αρχές. Καμία πολιτική ευθύνη. Σήμερα βρισκόμαστε δυστυχώς μπροστά σε μια δραματική κατάσταση. Και ο φόβος που έχουμε, καθώς έχει κρασάρει ήδη το σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι γεμάτες όλες οι εντατικές, ο φόβος και η αγωνία που έχουμε είναι να μην αντιμετωπίσουμε καταστάσεις Μπέργαμο. Δηλαδή να μην βρεθούμε στη δύσκολη στιγμή εκείνη όπου θα γίνεται επιλογή ασθενών που θα τους παρασχεθεί η βοήθεια στην εντατική μονάδα. Βεβαίως οι κρίσιμες ευθύνες είναι γνωστές και θα καταλογιστούν. Εμείς είχαμε γίνει γραφικοί να φωνάζουμε ότι δεν τελείωσε ο κίνδυνος με την επιτυχία της πρώτης φάσης. Είχαμε γίνει γραφικοί να μιλάμε για την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προκήρυξης μόνιμου προσωπικού. Ήρθε ο κ. Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ και ανήγγειλε 15.000 προσλήψεις στο στρατό, όχι στα νοσοκομεία. Και όταν λέγαμε για ΜΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε ότι είναι πεταμένα λεφτά. Υπάρχουν οι δηλώσεις του. Τι κάνουμε τώρα όμως? Αυτό έχει σημασία. Διότι τώρα είναι η ώρα να σώσουμε οτιδήποτε μπορεί να σωθεί. Εμείς λέμε άμεση προτεραιότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη να ανοίξουν νέες κλίνες. Το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Οφείλει το Υπουργείο Άμυνας να πάρει την απόφαση συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας να ανοίξουν οι κλίνες και οι κλίνες εντατικής για να καλυφθούν περιστατικά. Εμείς λέμε επίσης ότι τώρα πρέπει να γίνει η επίταξη των ιδιωτικών μονάδων σε μια κρίσιμη στιγμή. Δεν πρέπει να είναι το κέρδος πάνω στη λογική μας. Σε μια κρίσιμη στιγμή δεν υπάρχει ιδιώτης και δημόσιο. Όλοι πρέπει να δούμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας. Και ακριβώς επειδή κινδυνεύουν τα δημόσια νοσοκομεία αυτή τη στιγμή να γίνουν νοσοκομεία μίας νόσου, διότι δεν είναι μόνο η επιλογή για την προστασία ανθρώπινης ζωής σε σχέση με τους συμπολίτες μας που έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό, αλλά και σε σχέση με όλους τους άλλους που αντιμετωπίζουν χρόνια ή έκτακτα περιστατικά. Και εδώ έχει γίνει αναστολή στο 80% των χειρουργείων όλων των υπόλοιπων περιπτώσεων, περιστατικών. Οφείλουμε λοιπόν άμεσα να προχωρήσουμε στην επίταξη των ιδιωτικών μονάδων και στην κάλυψη και περιστατικών COVID σε όποιες ιδιωτικές κλινικές κριθεί ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Επίσης, κρίσιμο θέμα, το προσωπικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κούραση
μια απογοήτευση από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στην πρώτη γραμμή, είναι στην πρώτη γραμμή, εδώ και 8 μήνες δίνουν τη μάχη. Κάποιοι τους χειροκροτούσαν, αλλά μετά τους ξεχάσανε. Νομίζω ότι πρέπει το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή να πάρουμε αποφάσεις σε σχέση με την αναμόρφωση του μισθολογίου και για γιατρούς και για νοσηλευτές, την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά, την προκήρυξη, εμείς είπαμε, τουλάχιστον 15.000 μόνιμων θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, την επέκταση των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών, του επικουρικού προσωπικού, αλλά και όσων είναι με συμβάσεις του ΟΑΕΔ. Δεν μπορεί τούτη την ώρα να φεύγει ούτε ένας από το σύστημα υγείας. Πρέπει να έρχονται και να δοθούν κίνητρα και μισθολογικά, διότι πολλές φορές υπάρχει πρόθεση να προσληφθούν γιατροί και δεν βρίσκεται, δεν βρίσκονται ειδικότητες. Με δύο λόγια, πρέπει να γίνουν άμεσα όσα δυστυχώς η κυβέρνηση αμέλησε να κάνει εδώ και 8 μήνες. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και πρέπει να πάρθουν κρίσιμες και γενναίες αποφάσεις. Και τέλος, το ελάχιστο που πρέπει να γίνει, έπρεπε να έχει γίνει χθες, είναι σε σχέση με τα διαγνωστικά τεστ. Είναι αδιανόητο να μην συνταγογραφούνται και να μην καλύπτονται δωρεάν. Τα διαγνωστικά τεστ μπορούν να προλάβουν καταστάσεις πριν επιδεινωθούν. Ο πολίτης πρέπει να έχει την ασφάλεια, χωρίς να χρειαστεί να δώσει 80 ευρώ μια τετραμελής οικογένεια, να δώσει πάνω από 300, να έχει τη δυνατότητα συνταγογράφησης και κάλυψης από το δημόσιο του διαγνωστικού τεστ. Αυτονόητα πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και 8 μήνες, έστω και τώρα, έστω και στο και 5, πρέπει να γίνουν. Τώρα πάμε να δούμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις που από χθες μάλιστα, αλλά σήμερα το πρωί με εντονότερους ρυθμούς, ζητούν οι επαγγελματίες να έχουν όσον αφορά τη βεβαίωση κίνησης των πολιτών από τους εργοδότες προς τους εργαζόμενους. Και εκεί ακόμη επικρατεί ένα αλαλούμ, όπως τι γίνεται και με τους ΚΑΔ, συγκεκριμένα με τις αναστολές εργασίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις, με την τηλεεργασία. Το ένα φέκτη δέχεται το άλλο και φυσικά, αν όντως επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που δίνουν συγκεκριμένες πηγές σε σχέση με την αυριανή απόφαση της κυβέρνησης να πάμε σε γενικευμένο lockdown σε ολόκληρη τη χώρα, τότε ελπίζουμε ότι θα οριστικοποιηθούν όλες αυτές οι αποφάσεις μια και καλή. Ο κύριος Βασίλης Καμπάνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, της ΠΟΦΕΕ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καμπάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Το λέω αυτό για αύριο, κύριε Καμπάνη, γιατί ανακοινώθηκε ότι στις 12 ο Πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις όσον αφορά την πανδημία μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα. Οπότε λογικά μπορεί να αλλάξουν και όλα αυτά που συζητάμε σήμερα ή να τροποποιηθούν ή να οριστικοποιηθούν για όλη τη χώρα. Προς το παρόν, ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους οι εργαζόμενοι και αν έχει επιληθεί αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι, δεν έχει επιληθεί. Από προχθές ζούμε σε μια τρελή κατάσταση. Γι' αυτό βγάλαμε και ανακοίνωση πριν από λίγο προς όλους τους υπουργούς ότι πρέπει να δοθεί μια λύση, γιατί το μπέρδεμα ξεκίνησε εδώ πάνω με Θεσσαλονίκη και Σέρες, στην κρίση ζώνες. Άλλα λένε τα ΦΕΚ, άλλα λέει η Γενική Γραμματεία μέσα στο site της, και άλλα είπε ο κύριος Χαρδαλιάς και μάλιστα τόνισε ότι χρειάζεται για τη μετακίνηση χαρτί από το εργάνι. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε τον κόσμο ότι με ό,τι είναι γραμμένο δεν ισχύει. Έχουμε ζητήσει λοιπόν, επειδή είναι περίεργη η κατάσταση με τις μετακινήσεις... Εννοείται ότι δεν είναι πουθενά γραμμένο ότι απαιτείται χαρτί από εργάνι. Από το εργάνι. Δεν ναι. Είναι πουθενά γραμμένο πέρα από το προφορικό του κύριου Χαρδαλιά. Ακριβώς. Αυτό το οποίο είναι γραμμένο αφορά τις νυχτερινές μετακινήσεις από τις 12 μέχρι τις 5. Και έτσι ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα, είχε γραφτεί για τις επιχειρήσεις, για τις περιοχές που ήταν στο κόκκινο. Αλλά από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι τώρα έχουν αλλάξει. Ναι. Και χθες επέμενε ο κύριος Χαρδαλιάς, ενώ συνεχίζει και δεν υπάρχει, δεν είναι ξεκάθαρο στα ΦΕΚ πώς πρέπει να μετακινηθούν οι πολίτες. Με αποτέλεσμα, μέχρι να τους λέμε ότι πρέπει να πάρτε και τα δύο χαρτιά, γιατί έχει τύχει σε έλεγχο
Ο ένας αστυνομικός να υποστηρίζει την Κία, από ό,τι μου έχουν αναφέρει, και ο άλλος αστυνομικός να θέλει το Εργάνη. Οπότε, αυτό τώρα είναι ένα παλαλούμ. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να γίνεται. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με το take away. Αυτό που πάλι που το πήραν πίσω πρωί... μετά από την παρέμβαση του Περιφερειάρχη σήμερα. Ναι, ναι. Το οποίο, όπως είδατε, ότι μαζεύτηκε. Δεν είναι κακό να πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν υπολογιστές. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρήσεις, που επιχειρηματίες που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους κάποια άλλη ώρα που δεν μπορούν να τυπώσουν αυτό το έντυπο. Υπάρχουν οι εργάτες γης που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Δεν βγάζει κάτι το Εργάνη για τα εργόσημα. Επίσης υπάρχουν τα επιβεβαιώσεις των συγγενών. Οπότε θα πρέπει αυτό που ζητήσαμε είναι και να ξεκαθαριστούν όλα αυτά, αλλά και να μπορεί να είναι διπλός ο τρόπος και όχι μόνο με το Εργάνη. Φανταστείτε τώρα κάθε επιχειρηματίας, εμείς στα λογιστικά γραφεία έχουμε τρελαθεί αυτές τις δύο μέρες. Ο κόσμος και οι επιχειρηματίες παίρνουν για να τους πούμε τι να κάνουν, ακούν διφορούμενα πράγματα, οπότε δημιουργούνται και εντάσεις, αλλά και δεν μπορεί τώρα τα λογιστικά γραφεία που εξυπηρετούν το 97% των επιχειρήσεων, εξωτερικά λογιστικά γραφεία, έτσι, να έχουν και έναν άνθρωπο για κάθε επαγγελματία όποτε θέλει να πάει κάπου για τη δουλειά του να τυπώνει κάτι από το Εργάνη. Γιατί δεν έχει διάρκεια ημερών η εκτύπωση του Εργάνη από το σύστημα, δεν θα τυπώσει για τις επόμενες 15 μέρες συνολικά ένα χαρτί ο επιχειρηματίας για τον εργαζόμενο. Κάθε ημέρα θα πρέπει να γίνεται η εκτύπωση. Δεν μιλάω για τον εργαζόμενο, μιλάω για τον επιχειρηματία. Ναι. Τον ίδιο. Γιατί και ο ίδιος θέλει χαρτί να μετακινηθεί. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να πεις στον επιχειρηματία ότι ξέρεις θα πάρεις... Σήμερα μπορεί να θέλει να πάει κάπου για τη δουλειά του, αύριο να θέλει να πάει κάπου αλλού. Ή μέσα στη μέρα να αλλάξει 2-3 φορές το δρομολογιό του. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος από πίσω για να του τυπώνει το χαρτί από το Εργάνη. Γιατί το Εργάνη θέλει κωδικούς. Όλοι δεν είναι εξοικειωμένοι, ούτε όλοι έχουν ενσωματωμένα, έχουν μέσα τα λογιστήρια στις επιχειρήσεις τους. Οπότε αυτό που έγινε στα λογιστικά γραφεία χθες και σήμερα δεν περιγράφεται. Άρα, κύριε Καμπάνη, για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται, μήπως αυτό που διατυπώθηκε από τον κύριο Χαρδαλιά διατυπώθηκε έτσι απλά πάνω στο λόγο, ενώ το σωστό είναι αυτό που διαβάσατε και ερμηνεύσατε? Προσέξτε, υπάρχουν 2-3 διαφορετικές, δύο αποφάσεις, δύο κία νομίζω, η οποία, που μπορεί να έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα εκεί, γιατί άλλα μέτρα και άλλοι τύποι μετακίνησης υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα και άλλα μέτρα και άλλοι τύποι μετακίνησης υπάρχουν για Θεσσαλονίκη και Σέρρες. Τώρα εκεί πιθανόν κάπου έχει γίνει ένα μπέρδεμα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν φταίνε ούτε εμείς σαν λογιστές, αλλά ούτε και ο κόσμος και οι επιχειρήσεις να ταλαιπωρούνται με όλο αυτό το μπέρδεμα που έχει δημιουργηθεί. Πρέπει να ξεκαθαριστεί. Και αν είναι πολιτική απόφαση το να περνάνε όλα μέσα από το Εργάνη, πώς θα τον περάσεις τώρα το συγγενή μέσα από το Εργάνη, πώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εσείς τι λέτε τώρα στους πελάτες σας, πού να βασιστούν? Τίποτα, εγώ έφτασα σήμερα να τους λέω βγάλτε και τα δύο τα χαρτιά. Μία φορά. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, μετά τι? Εντάξει. Τι να κάνεις. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να καταλάβει και ο πελάτης λέει τι μου λες τώρα. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Δεν είναι ξεκάθαρο. Πώς να το πούμε. Γι' αυτό βγήκαμε και το είπαμε με επίσημο χαρτί προς όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης σχεδόν ότι δώστε μία λύση. Υπάρχουν εργόσημα, υπάρχουν αγρότες, υπάρχουν παιδιά που πρέπει να μετακινηθούν με το έγγραφο. Γιατί το ότι θέλουν να μπλοκάρουν για κάποιους λόγους τους εργαζόμενους μέσα από το Εργάνη, όλα τα υπόλοιπα πώς θα... Γιατί πρέπει να είναι μπλοκαρισμένα από το Εργάνη? Ή στην τελική ανάλυση ας βγουν και ας πούν. Πρέπει να γίνει έτσι. Είναι πολιτική απόφαση. Αυτό που είναι τα take away που έγινε χθες, καταλάβατε εσείς γιατί? Και τι επιπτώσεις θα είχε τελικά αν δεν το έπαιρναν πίσω το μέτρο? Καταρχήν τώρα ήταν πολύ, πολύ περίεργο. Δηλαδή
Γιατί τα take away να τα κλείσει. Καταρχήν θα κλείνει όσοι προσπαθούν να επιβιώσουν στο lockdown τώρα στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες περιοχές. Το γιατί το υπάρχει. Καταλαβαίνουμε, κύριε Καμπάνη, γιατί μαζεύονται όλοι παραγγέλνοντας ένα καφέ, μαζεύονται 3-4 άτομα και περιμένουν να πάρουν τον καφέ και κάνουν ένα συγχρωτισμό. Μικρό μεν, αλλά συγχρωτίζονται. Ένας από τους λόγους. Δεν υπάρχει μέσα δικαιολογία ότι πάω για take away για καφέ. Υπάρχει το 13.033. Υπάρχουν τα έντυπα. Γράφει πουθενά ότι πάω για καφέ ή πάω να πάρω μπουγάτσα. Καλά, τώρα δεν νομίζω κάποιος αστυνομικός να σταματήσει έναν άνθρωπο που έχει στείλει SMS ότι πάει στο σούπερ μάρκετ επειδή σταμάτησε στο ενδιάμεσο και να πάρει καφέ. Μισό λεπτάκι. Είναι ανάλογα τι εντολές δέχονται τα όργανα της τάξης. Ό,τι εντολές δέχονται και ό,τι υπάρχει γραμμένο σε κεία, αυτό εκτελούν. Άρα αυτή ήταν η έννοια της απόφασης του κυρίου Χαρδαλιά όταν το είπε. Τώρα δεν ξέρω ποια ήταν η έννοια της απόφασης του κυρίου Χαρδαλιά. Καταλαβαίνω ότι γίνονται προσπάθεια. Ήταν πολλές οι επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν σήμερα έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, κύριε Καμπάνη. Μα τι να ανοίξουν να κάνουν. Και θα οδηγούνταν σε lockdown. Ναι. Στο προηγούμενο κλείσιμο δούλεψαν και τα take away και τα delivery. Ναι. Και δουλεύαν πάλι με τον ίδιο τρόπο. Δεν άλλαξε κάτι στον τρόπο. Δηλαδή δεν έβγαινε με το μήνυμα ή το μήνυμα στο SMS να πεις ότι πάω για καφέ. Αλλά όταν πήγαινε στη δουλειά σου το πρωί, λογικό ήταν ότι θα σταματούσε να πάρεις έναν καφέ. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα εσείς φυσικά δεν είχατε μόνο αυτά, όλο αυτό το διάστημα, ένα σωρό άλλες εκκρεμότητες που έπρεπε να διεκπαιρεωθούν. Ήρθε και το lockdown. Εμείς έχουμε τα πάντα σχεδόν. Όλο αυτό το χρόνο προσπαθούμε να κρατήσουμε την οικονομία στα πόδια της. Και μέσα από τα γραφεία μας κινείται αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε δημοσιονομική πολιτική ανακοινώνεται από την κυβέρνηση. Εμείς τώρα έχουμε τις αναστολές, έχουμε ορθές επαναλήψεις, προσπαθούμε να ανοίξουμε το σύστημα για κάποιες καταστάσεις που έχουν γίνει λάθη, γιατί μέσα σε αυτό τον κικαιώνα πρέπει να έχουμε κοντέψει τη χιλιάδα των αποφάσεων εν μέσω COVID. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό για να αφομοιωθεί και να περάσει προς τα κάτω στις επιχειρήσεις είναι αρκετά δύσκολο. Αυτή τη στιγμή τώρα ετοιμαζόμαστε για την επιστρεπτέα 4. Έχει λήξει το πρόγραμμα, μόλις έχει λήξει το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας της περιφέρειας, το οποίο είναι εξαιρετικό σαν μέτρο και υιοθετήθηκε και από όλη την Ελλάδα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Μακάρι να τα χρήματα να δοθούν γρήγορα, γιατί οι επιχειρήσεις αρχίζουν και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες τώρα το χειμώνα. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα. Έτσι, κύριε Καμπάνη, και θα αλλάξουν και πολλά από αύριο, αν όντως πάμε σε lockdown. Οι εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων, αυτές είναι προς τον Πρωθυπουργό. Και όταν ανακοινωθούν τα μέτρα το πρωί, θα γνωρίζουμε. Τι να πω, να σας ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Κι εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Καμπάνη. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να δούμε τι γίνεται στο Δήμο Καλαμαριάς και σε άλλους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και πολλά άλλα ζητήματα βέβαια που απασχολούν την αυτοδιοίκηση, καθώς υπάρχουν θέματα που τρέχουν εκτός από την πανδημία ή παράλληλα με την πανδημία. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.